Καλησπέρα στους φίλους των Console Hunters. Σήμερα θα παρουσιάσω με unboxing και θα πω μερικά λογάκια για την πιο δυνατή κονσόλα όλων των εποχών, η οποία ακούει στο όνομα Microsoft Xbox One X. Πριν περάσουμε όμως στο unboxing και σε κάποιες σκέψεις πάνω σε αυτό το μηχάνημα, θα ήθελα να ανακοινώσω τρία νέα, να το πω έτσι. Από εδώ και πέρα στο κανάλι θα, επειδή μου αρέσει να βελτιώνομαι από επεισόδιο σε επεισόδιο και νομίζω ότι αυτό φαίνεται από τα πρώτα μέχρι τώρα, θα χρησιμοποιήσω επίσης και το εφέ του green screen γενικά για να δώσω μια άλλη νότα, μια πιο όμορφη λεπτομέρεια στα βίντεο όποτε θα τα κάνω και τα ανεβάζω. Επίσης ο εξοπλισμός έχει αναβαθμιστεί και τα βίντεο θα ανεβαίνουν σε 4K ποιότητα, που αυτό όμως σημαίνει ότι κάποιος που θα πρέπει να το δει σε 4K σίγουρα θα πρέπει να έχει πάρα πολύ καλή γραμμή για να το στριμάρει στο YouTube, αλλά θα πρέπει να έχει και αντίστοιχη τηλεόραση 4K. Και θα πρέπει να ανακοινώσουμε με μεγάλη μου στεναχώρια ότι ο Γιάννης αποχωρεί από την παρέα των Console Hunters, καθώς ουσιαστικά αποχωρήσαμε και εγώ και ο Γιάννης και ο Βασίλης σταματάμε από το κανάλι των Toy Hunters GR. Αλλά ο Γιάννης ως επακόλουθο, επειδή κουράστηκε με 4 χρόνια στην πλάτη του στα ιντερνετικά κανάλια, δεν έχει άλλη όρεξη, δύναμη ή διάθεση, κουράγιο όπως να δει κανείς, να συνεχίσει και στους Console Hunters. Οπότε συνεχίζω μόνος με το κανάλι. Σίγουρα θα μας λείψει και θα μου λείψει ο Γιάννης, αλλά πιστεύω ότι θα θέλει να είναι guest σε αρκετά μελλοντικά επεισόδια. Τώρα, το Xbox One X είναι κάτι το οποίο έχει βγει εδώ και 10 μήνες. Το κανάλι τώρα είναι καινούριο, το απόκτησα τώρα, μετά από 10 μήνες, γιατί και πριν 2 μήνες, αν θυμάστε, πήρα το PS4, το eSasis, και θέλω να δείξω και εγώ αυτό το μηχάνημα, για ποιο λόγο ήθελα να το πάρω, αλλά και γιατί δεν το πήρα τόσους μήνες. Γιατί δηλαδή το μηχάνημα αυτό με κούρασε καταναλωτικά, γιατί είχα πάρει το S, πριν είχα πουλήσει το απλό το One, τώρα έβγαινε το X και δυστυχώς άρχισα να το πάρω, αλλά αυτό ίσως αποδειχθεί κάτι καλύτερο. Για πάμε λοιπόν να δούμε. Λοιπόν, και εδώ τώρα περνάμε στο δεύτερο μέρος του σύντομου unboxing. Καταρχήν θέλω να δείξω ότι σαν κουτιά, συγκριτικά με το Xbox το S που είχα πάρει, το κουτί εντάξει είναι λίγο μεγαλύτερο και σε ύψος και σε μήκος. Επίσης, παιδιά, το κουτί είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι αρκετά βαρύ το κουτί, που σημαίνει ότι και το μηχάνημα το ίδιο πρέπει να είναι αρκετά βαρύ. Εντάξει, το γύρο ας πούμε δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, μας λέει τα 4K ότι είναι real 4K και τα λοιπά. Πίσω είναι μια εικόνα από το Forza, λέει κάποια χαρακτηριστικά των επεξεργαστών, τα παιχνίδια παίζουν καλύτερα στο Xbox One X, απολαύστε 40% μεγαλύτερη ισχύ από οποιαδήποτε άλλη κονσόλα. Θα τα πω και μετά στο τρίτο μέρος τι συμβαίνει. Ωραίο στιβαρό κουτί και πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Σας λέω ότι θα είναι πολύ πιο σύντομο το unboxing από του PlayStation 4 που πήρα πριν 2 μήνες. Ήταν μεγάλο όντως το επεισόδιο, κούρασε, ζητάω συγγνώμη, αυτό θα είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, και τώρα εδώ μέσα. Λοιπόν, αυτό εδώ υπήρχε και στο περασμένο το Xbox, αλλά όχι με αυτή τη μορφή. Δηλαδή αυτό παίρνει κάποιες κάρτες. Βλέπουμε μια κάρτα έτσι για το quick setup, λογικά, του μηχανήματος. Εδώ μια άλλη καρτούλα, το Game Pass, που είναι η καινούργια υπηρεσία της Microsoft, τελείως διαφορετική δηλαδή από το Xbox Gold. Και εδώ είναι και μια κάρτα που μας ενημερώνει τι συμβαίνει, τι προνόμια έχουμε το Xbox Gold. Ωραίο brochure, κάτσα να το βάλουμε και αυτό μέσα όπως ήταν. Βέλα, δύσκολο. Τέλεια. Το αφήνουμε εδώ. Εδώ υποθέτω όπως και στο S θα βρίσκονται τα περιφερειακά μας. High speed HDMI. Φαίνεται γενικά ακριβό καλώδιο. Δεν είναι φτηνιάρικο, δηλαδή του S. Φαίνονταν λίγο έτσι πιο απλό, πιο φτηνό, και είναι σίγουρα, είναι και πρότυπο 2.1 λόγω του HDR και τα λοιπά, high speed, HDMI. Όσοι γνωρίζετε γενικά,
καλό είναι να επενδύετε σε ένα καλό HDMI καλώδιο, γιατί παιδιά είναι όπως ήταν παλιά και τα SCART. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Αν κάποιος δώσει δηλαδή 50 ευρώ για ένα HDMI cable, σίγουρα θα έχει πολύ καλύτερο οπτικό αλλά και ακουστικό αποτέλεσμα. Εδώ είναι το pad, το οποίο δεν έχει καμία διαφορά πρακτικά από το περασμένο. Ίσα ίσα τώρα μου θυμίζει αρκετά του πρώτου του Xbox, το pad, το χρώμα δηλαδή, και τα buttons, γνώριμο το feeling. Εντάξει, είναι η αναβαθμισμένη έκδοση χειριστηρίου που εισήγαγε η Microsoft με το Xbox το OS, την περασμένη γενιά δηλαδή, σαν version 2, όπως έκανε και η Sony με το version 2 DualShock. Εντάξει, οι μπαταριούλες του, το βάλουμε και αυτό στην άκρη. Μπαταρίες εδώ, κάποια άλλα manuals εδώ. Εδώ είναι το power cord, το οποίο εξακολουθεί την ίδια λογική και με το Xbox το S, δηλαδή το τροφοδοτικό είναι ενσωματωμένο και δεν είναι ένα τεράστιο τούβλο όπως το 360 και όπως άλλα μηχανήματα που ήταν έξω το τροφοδοτικό και πιάνε πολύ χώρο, ζεσθενότανε. Είναι ένα νέο σύστημα που μετράει πάρα πολύ. Και για τέλος, ωραία παιδιά, είναι δυνατό αυτό. Πάρη πράγμα. Λοιπόν, αφήσουμε αυτά μέσα. Και να βγει επιτέλους η κονσόλα που όταν την είδα πριν από 10 μήνες να βγαίνει, πραγματικά στεναχωρήθηκα γιατί είχα ήδη πουλήσει το πρώτο Xbox, το One, για να πάρω μετά. Δηλαδή, να το πούμε έτσι, είχα πάρει το πρώτο Xbox σχεδόν 4 εκατοστάρια όταν βγήκε. Το πουλάω μετά από 2 χρόνια για να πάρω το Xbox το S 300 ευρώ που είχε ένα καλό bundle με το Battlefield και μετά από 6 μήνες μου λένε βγήκε το Xbox το X, το Project Scorpio δηλαδή. Βαρύ. Λοιπόν, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Είναι χωρίς πλάκα η πιο βαριά κονσόλα που έχω πια στη ζωή μου. Και σίγουρα είναι τόσο βαριά γιατί πρακτικά είναι ένα mini power gaming PC. Σχεδιαστικά δεν έχει διαφορές με το περασμένο. Ίσως να υπάρχει, βλέπω εδώ ένα USB port, εδώ δεν θυμάμαι να υπήρχε. Ναι, λοιπόν, με το Xbox το S βλέπουμε ότι έχουν μετακομίσει, οι υπέρυθρες έχουν αλλάξει μεριά και το USB. Από πάνω βλέπουμε ότι το παλιό είχε το fan να βγαίνει θερμοκρασία από πάνω και αυτό όμως την έχει από πίσω τις γρίγες του. Ουσιαστικά και από πίσω δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το δούμε τώρα, γιατί είναι βαριά τώρα και τα δύο μηχανήματα που κρατάω. Ναι, εντάξει, το power cord έχει αλλάξει λίγο. Πήγε από πάνω, από κάτω πήγε πάνω. Τα HDMI σχεδόν στην ίδια παράταξη. Η οπτική του ίνα, το Ethernet. Εντάξει, ίδιο design σχεδόν. Σαν βάρος, αν μπορώ να πω ότι το S είναι 3 κιλά, αυτό πρέπει να είναι 3,5-4 κιλά. Είναι επίσης και λίγο πιο μικρό, παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Για κάτσε να δούμε. Α, όχι, δεν είναι πιο μικρό. Είναι σίγουρα μισό εκατοστό πιο μεγάλο. Στο πλάτος, τα ίδια βγαίνουν. Τα ίδια. Αυτό που με λύπησε είναι ότι το Xbox το S μου άρεσε πάρα πολύ το λευκό του το χρώμα και θα μου λείψει τώρα στο X το μαύρο αυτό. Βέβαια τώρα θα έχει το ίδιο χρώμα με το PS4 το eSasis που πήρα το Slim πριν 2 μήνες και ουσιαστικά θα φαίνονται σαν 2 ίδια μηχανήματα. Αλλά σαν κατασκευή, παιδιά, σαν ποιότητα είναι πάρα πολύ όμορφο, πολύ βαρύ, στιβαρό μηχάνημα. Το έκανε κάτι ταχτυγές τώρα εδώ, δεν πειράζει, το καθαρίσουμε. Ένα power plant, ένα nuke reactor, όπως είπα εγώ, ισχύος στο πρόμο των console hunters. Πιστεύω ότι δεν θα με απογοητεύσει. Τα 4K games ξεκινάνε και μπαίνουν δυνατά στη ζωή μας λόγω αυτού του μηχανήματος και θα είναι και πρόδρομος για το μέλλον. Δηλαδή όταν θα βγει το PlayStation 5 θα έχει πάρει σίγουρα πολύ feedback από την
ζωή και τη λειτουργία του X και η Sony τότε θα βγάλει ένα πιο δυνατό μηχάνημα και μετά η Microsoft θα βγάλει πάλι ένα πιο δυνατό μηχάνημα. Γενικά η ίδια ιστορία. Το marketing αυτό μας έχει πετάξει σε περίεργα μονοπάτια, χαλάμε τεράστια ποσά και κάθε δύο χρόνια, ένα χρόνο, παίρνουμε το άλλο facelift της ίδιας γενιάς κονσόλας, που αυτό δυστυχώς δεν μου αρέσει, αλλά σε αναγκάζουν. Σου πετάνε τώρα τέτοιες λειτουργίες για real 4K και όποιος έχει μια καλή 4K τηλεόραση αναγκάζει να το πάρει και σε βάζουν σε ένα τρυπάκι που δυστυχώς είναι πολύ κοστοβόρο, αλλά πιστεύω ότι κάποιος δηλαδή θα το εκτιμήσει πάρα πολύ ένα τέτοιο μηχάνημα. Αυτό ήταν, φίλοι μου, το unboxing, πολύ σύντομο, του Xbox του X, το βάλαμε δίπλα και με το S και τώρα πάμε να πούμε λίγο κάποια πραγματάκια για τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Λοιπόν, αφού είδαμε το unboxing του μηχανήματος, τώρα κλείνοντας θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος που έχω να κάνω γενικά κάποιες σκέψεις, κάποια σχόλια και να υποθούν γενικά, να διελευκανθούν κάποιες αλήθειες που υπάρχουν σε ένα πέπλο μυστηρίου σχετικά με τον αντίπαλο του Xbox του X, το PS4 το Pro. Για αρχή, πολλοί κόσμος νομίζουν ότι το Xbox το One το S είναι ένα μελιτέο μηχάνημα. Δυστυχώς κάνετε πολύ λάθος όσοι το πιστεύετε αυτό. Πρακτικά το Xbox το S ήταν το μηχάνημα το οποίο θα ξεκίναγε πρώτο αυτό να παίξει 4K παιχνίδια και 4K ταινίες, αλλά επειδή δεν ήταν τόσο δυνατό στα χαρτιά, προτιμήσανε να μην φάνε κανένα φιάσκο από τη Microsoft, δηλαδή να πέφτουν πάρα πολύ τα frame rates κτλ. Οπότε αποφασίσανε να μην του δώσουν τελείως αυτή τη λειτουργία, αλλά να δημιουργήσουν ένα 4K upscaling. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δίνουν την ψευδαίσθηση ότι το πάνε προς 4K, όπως αν θυμάστε παλιά το PlayStation 2 ή το PlayStation 3 είχαν τις επιλογές του upscaling του γνωστού, τα κάνανε τα παιχνίδια, ας πούμε, του PlayStation 2 να παίξουν πιο smooth στο PS3 ή τα παιχνίδια του PS1 τότε να παίζανε πολύ καλά στο PlayStation 2. Κάτι σαν αυτό, αλλά πολύ καλύτερο, και γενικά πολλοί κόσμοι λοιπόν δεν ξέρει ότι το Xbox το S μπορεί, έχει αυτή τη δυνατότητα, ότι παίζει δηλαδή upscaled σε 4K ποιότητα. Απ' την άλλη, το PS4 το Pro, παιδιά, δεν είναι πραγματικό μηχάνημα που μπορεί να αποδώσει 4K πραγματικά γραφικά. Είναι όπως το S, αλλά έχει πιο πολλά γκάζια, οπότε σηκώνει καλύτερα frames, έχει καλύτερα shaders, έχει καλύτερες ιστορίες. Αλλά είναι και αυτό, για να το ξεκαθαρίσει κάποιος κόσμος στο μυαλό του, γιατί ζει σε ένα συννεφάκι ότι το PS4 το Pro είναι real 4K, δεν είναι. Είναι και αυτό 4K upscale όπως το S, αλλά με καλύτερα frames και περισσότερη υποδύναμη κάτω από το καπό του, να το πούμε έτσι. Το Xbox λοιπόν το X είναι το πρώτο μηχάνημα το οποίο έχει native, που λέμε, πραγματικό 4K capabilities. Αυτό για να το επιτυγχάνει η Microsoft έκανε το τούρμπισε ουσιαστικά. Δεν είναι μια επόμενη γενιά κονσόλας, είναι ουσιαστικά το δεύτερο facelift της σειράς One, της τρέχουσας γενιάς, αλλά αυτό πραγματικά το κάνανε supercharged. Γιατί θέλανε να σπάσουν το τσαμπουκά του Pro και να πετάξουν ένα δυνατό μηχάνημα, το οποίο πρακτικά το καταφέρανε. Πάμε να δούμε γενικά γιατί, ποια είναι τα θετικά αυτού του μηχανήματος. Λοιπόν, καταρχήν, λόγω του πανίσχυρου 4K μπορεί να τρέξει στα 60 frames και τα λοιπά, με HDR full σε πρότυπο 10. Αυτό λοιπόν, για να το πετύχει, παίζει με έναν οχταπύρινο επεξεργαστή, ο οποίος αυτός πρακτικά ήταν το Project Scorpio. 8 Jaguar cores τρέχουν συγχρονισμένοι στα 2,3 GHz και αυτό του δίνει μια πάρα πολύ ισχύ. Σχετικά με το PS4 το Pro δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά στο χρονισμό, γιατί το Pro τρέχει στα 2,1, αλλά είναι και η κάρτα γραφικών. Ουσιαστικά είναι μια αναβαθμισμένη RX 580, η οποία τρέχει στα 6 teraflops υπολογισμή της και είναι στα 1172 GHz χρονισμένη.
Το PS4 το Pro είναι στα 4 teraflop, οπότε υπάρχει μια αρκετή ισχύ. Γι' αυτό αναφορικά στο marketing της Microsoft αναφέρει ότι είναι 40% πιο ισχυρό από το Pro, κάνοντάς το την πιο ισχυρή κονσόλα σε hardware στον κόσμο. Τα 12GB GDDR5 RAM ενισχύουν απίστευτα όλο αυτό το πέπλο της ισχύς του Xbox UX που κρύβεται από κάτω, τα οποία έχουν ταχύτητα εγγραφής, ανάγνωση κτλ. 326GB το δευτερόλεπτο. Ο δίσκος έχει αναβαθμιστεί, είναι 1TB μεν, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορος, στροφάρει πολύ πιο γρήγορα από την περασμένη γενιά και του S και του Apple. Το άλλο που βοηθάει πάρα πολύ γενικά, παιδιά, που έχει και το S και το X, είναι ότι έχει 4K player, UHD player, που μπορείτε να παίξετε το τελευταίο πρότυπο των Blu-rays, τα 4K. Κάτι το οποίο, να πούμε ότι το PS4 Pro ούτε αυτό το κάνει. Οπότε, για κάποιον που θα ήθελε να χώσει λεφτά και σε ένα Ultra HD Blu-ray player, και το Xbox το S και το X είναι οι μεγάλοι νικητές, τουλάχιστον στο multimedia κομμάτι, γιατί είναι 2-1. Να μην ξεχνάσουμε ότι παράλληλα με το UHD player και τα δύο τα μηχανήματα έχουν πρότυπο Dolby Atmos και 5,1 εννοείται, το οποίο αυτό όποιος έχει έναν ενισχυτή Dolby Atmos, καινούριο αναγκαστικά, θα πάρει πραγματικά ήχο κινηματογραφικών εμπειριών, δηλαδή είναι απίστευτος ο ήχος. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, που για κάποιους μπορεί να είναι αμεληταίο, πολλοίς κόσμος παρακολουθεί πλέον Netflix και τα λοιπά, συνδρομητικά κανάλια, και στο S υπήρχε σε 4K streaming, κάποιος δηλαδή να δει τις αγαπημένες του σειρές σε 4K, αλλά πλέον στο X, αυτό λόγω του έξτρα αγκαζιού, αλλάζει δραματικά. Δηλαδή, το στριμάρισμα σε 4K είναι μια πολύ πιο διαφορετική εμπειρία στο Xbox το X. Σαν μηχάνημα γενικά να πούμε ότι είναι πραγματικά αθόρυβο. Σε full gas για 4 scale δουλεύει περίπου στους 42 βαθμούς, το οποίο ουσιαστικά είναι 2-3 βαθμούς πιο υψηλά από το Xbox το S, αλλά είναι και 10 βαθμούς σχεδόν χαμηλότερη θερμοκρασία από το PS4 το Pro. Για να το πετύχουν αυτό, έχουν βάλει ένα καινούριο τύπου φυγοκεντρικό fan supercharger, το οποίο είναι πρακτικά αθόρυβο και είναι ουσιαστικά με υδρόψυξη. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ψυκτρούλα με ένα ανεμιστηράκι. Είναι υδρόψυξη και η απαγωγή του δεν γίνεται όπως το S από πάνω και πλέον αλλάζει το στυλ και γίνεται προς τα πίσω. Τώρα, γενικά, υπάρχουν και σίγουρα κάποια αρνητικά σε αυτό το μηχάνημα. Σίγουρα, το πρώτο αρνητικό είναι το κόστος. Είναι περίπου 100 ευρώ, 120 ευρώ ανάλογα και τα bundles, από το PS4 το Pro, ας πούμε. Η τιμή του δεν έχει πέσει καθόλου τώρα 10 μήνες και τα 500 ευρώ είναι σίγουρα ένα μεγάλο ποσό. Αλλά είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να κοντράρει σχεδόν τα πάντα, από θέμα κονσόλας δηλαδή, και τα νικάει ουσιαστικά και ουσιαστικά κυμαίνεται σαν να είχε κάποιος ένα PC άνω των 1000 ευρώ, με ό,τι συνεπαγόταν να είχε μια κάρτα π.χ. 4K, να είχε όμως και οθόνη 4K κτλ. Ένα άλλο αρνητικό δυστυχώς είναι ο πολύ λίγος χώρος. Το 1TB, παιδιά, δεν φτάνει ουσιαστικά ούτε για 10 games τα οποία θα τρέξουν σε 4K data file size, γιατί είναι διπλάσιο και καμιά φορά τριπλάσιο από ένα κανονικό παιχνίδι. Οπότε 1TB θα σκάσει σύντομα από 8-10 παιχνίδια. Εμένα προσωπικά σαν Νίκος με ξενερώνει ότι αυτή η έκδοση, παρότι έχει τόσα λεφτά, θα έπρεπε για μένα να έχει μέσα το Elite Pad. Δεν το είχε και το θεωρώ ένα αρνητικό. Ένα άλλο αρνητικό επίσης είναι ότι δεν υπάρχει θύρα του Kinect. Την έχουν αφαιρέσει και για να βάλει κάποιος το Kinect χρειάζεται περίπου 40 ευρώ για να πάρει τον adaptora. Κάποιος άλλος μπορεί να πει ότι αρνητικό του είναι και η τιμή η οποία είναι αμείωτη και να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι θα πέσει. Τουλάχιστον σύντομα ή μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί θεωρώ ότι για τα 500 ευρώ και αυτά που δίνει σαν μηχάνημα, τα λεφτά είναι ok. Ή μπορεί κάποιος άλλος να πει ότι είναι και λίγα. Εγώ πιστεύω ότι όντως τα λεφτά είναι normal για αυτό που μπορεί να μας παρέχει. Αφήνω για τέλος το καλύτερο του ατού, το οποίο πιστεύω είναι το backward compatibility και τα enhanced 4K HDR games. Τι σημαίνει αυτό?
Ένα μεγάλο πάλι μειονέκτημα της Sony είναι ότι δεν μπορείς να παίξεις τα παιχνίδια στο PS4, το PS3, το PS2 κτλ. Αυτό η Microsoft είναι νικητής, γιατί μπορείς να παίξεις enhanced games ακόμα και από το πρώτο Xbox, παιδιά. Ναι, καλά ακούσατε. Και συγκεκριμένα το Black, ένα από τα καλύτερα shooter που έπαιξα εγώ σε εκείνη τη γενιά κονσολών στο Xbox, το πρώτο, το προσφέρει η Microsoft με μια τελείως διαφορετική εμπειρία, πολύ ανανεωμένο. Το μηχάνημα δηλαδή πραγματικά το πουσάρει και είναι σαν να παίζεις ένα καινούριο παιχνίδι. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, ότι όποιος βλέπει το σήμα 4K Enhanced HDR σημαίνει ότι ο κατασκευαστής έχει δώσει διπλάσιο file size και μπορεί να μας βγάλει το ίδιο παιχνίδι σε πάρα πολύ καλά γραφικά. Μέχρι στιγμής υπάρχουν περίπου 150 παιχνίδια και η λίστα συνεχώς και αυξάνεται, αλλά παρόλα αυτά, αν κάποιος βάλει ένα οποιοδήποτε παιχνίδι Xbox One γενιάς στο μηχάνημα, θα παρατηρήσει ήδη τρομακτικές διαφορές. Είτε μιλάμε για loading times, γιατί ο δίσκος είναι πολύ πιο γρήγορος, επεξεργαστής και η RAM είναι πιο δυνατά, πιο μεγάλα, οπότε εκμηδενίζονται τα loadings, το distance, το drawing distance, μπορεί κάποιος να δει πολύ πιο μακριά σε ένα παιχνίδι, και σε αυτό υπάρχουν στο YouTube πολλά παραδείγματα. Εννοείται ότι υπάρχουν πιο ωραίες σκιές, το HDR δίνει άλλα χρώματα που δεν υπήρχαν σε ένα παλιό παιχνίδι, και γενικά ας πούμε θεωρώ απίστευτο ότι μπορώ να βάλω το Assassin's Creed το 2 και να το δω τελείως διαφορετικά στο X. Δηλαδή, παιχνίδια τα οποία έχω αγαπήσει στο παρελθόν, το X μου δίνει τη δυνατότητα να τα ξαναχαρώ και να τα ξαναβάλω, να τα ξαναπαίξω με πολύ πιο όμορφα γλυκά γραφικά. Αυτό είναι η μεγαλύτερη μαγιά και ήταν ένας λόγος που ήθελα οπωσδήποτε να πάρω το X, γιατί πέρα του μαγικού αληθινού 4K που δίνει επιλεγμένα στα πλέον περισσότερα παιχνίδια που κυκλοφορούν και θα κυκλοφορήσουν, σου δίνει τη δυνατότητα να παίξεις τα παλιά σου παιχνίδια πολύ όμορφα, πολύ εντυπωσιακά. Κλείνοντας, θέλω να πω ότι για να το πετύχει κάποιος αυτό πρέπει να έχει και μια 4K καλή τηλεόραση. Αν κάποιος τώρα έχει μια 1080 τηλεόραση και σκέφτεται να πάρει το X, δεν θα του το πρότεινα τόσο αν δεν είναι και ιδιαίτερα πορωμένος, γιατί το Xbox, το X όπως είπαμε, κάνει ένα ελαφρό upscale σε ψευδο 4K και έχει ένα πάρα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Όμως αν κάποιος έχει 4K τηλεόραση και έχει ακόμα Xbox S, πιστεύω ότι πρέπει να επενδύσει, και αν είναι ειδικά και fan της Microsoft, πρέπει να το πάρει. Το αποτέλεσμα είναι μαγικό, είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι από τα μεγαλύτερα του να βάλεις παλιά παιχνίδια ή πρόσφατα παιχνίδια και να τα δεις με HDR λειτουργία ή με 4K λειτουργία, να το δεις από γκάζια, από εκεί που ήταν σε κάτι πρώιμα παιχνίδια της τελευταίας γενιάς στα 720, να τα δεις, ξέρω εγώ, σε 4K, και γενικά κάτι είναι συγκλονιστικό, είναι μαγικό αυτό το συνέστημα, το upscale και το remaster ενός παλιού παιχνιδιού, και πιστεύω ότι αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο αυτό, και η Microsoft μπορεί να την κατηγορούμε ότι δεν έχει καλά marketing, δεν έχει καλά exclusives, αλλά σε κάποια πράγματα πραγματικά μας δίνει μεγάλη χαρά. Ένα από αυτά λοιπόν είναι και το backwards compatibility που ήθελα λίγο να επιμείνω. Πριν κλείσω τώρα και το επεισόδιο αυτό, θέλω να πω το Xbox, το X είναι αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο μηχάνημα. Έχει raw power, έχει ομή δύναμη. Σε κάποια παιχνίδια σίγουρα δεν τα έχει εκμεταλλευτεί όλα, ή πολλοί developers δεν θέλουν να βγάλουν όλα αυτά τα παιχνίδια σε 4K επειδή το X βγήκε σόν και καλά 4K. Σίγουρα αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έχει δεσμευτεί η Microsoft, αλλά υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί τίτλοι οι οποίοι βγαίνουν, δηλαδή ας πούμε το Gears of War το 5 και τα λοιπά, είναι, ή το Assassin's Creed το Odyssey που θα βγει. Πραγματικά, παιδιά, αξίζει να τα δείτε σε μια 4K τηλεόραση στο Xbox, το X είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να δει το μάτι, και για να το δει αυτός κάποιος σε ένα πάρα πολύ καλό high-end PC θα χρειαστεί, πιστεύω, τουλάχιστον 2.000 για να δει κάτι τέτοιο. Εντάξει, 2.000 είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά σίγουρα θα δει κάτι πάρα πολύ όμορφο και πιο φτηνά.
Αυτά λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα. Εν αναμονή του επόμενου επεισοδίου που θα έχει να κάνει με ένα πολύ γνωστό franchise της αγαπημένη μου σειρά πρακτικά. Και φτάσαμε στο τέλος. Ελπίζω να σας άρεσε το επεισοδιάκι και τα λέμε σύντομα. Γεια σας φίλοι μου!